Ο Ηλίας Μάστορας, όπως σας είπα, φτιάχνει μπάλες για τυφλά παιδιά. Δίνει τη δυνατότητα σε αυτά τα παιδιά να μπορέσουν να γυμναστούν, να μπορέσουν να κάνουν ένα άθλημα που τους αρέσει πάρα πολύ και να τους δώσει τη δυνατότητα. Α, τον έχουμε πάρα πολύ ωραία. Μας ακούτε τώρα? Φέρτε το λίγο. Εγώ μια χαρά. Καλησπέρα από το Δημοπηλίας Χορτιάς. Καλησπέρα και από εμάς. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε πώς εμπνευστήκατε και τι στάθηκε αφορμή για να ξεκινήσετε να φτιάχνετε μπάλες ποδοσφαίρου για τυφλά παιδιά. Ωραία, να ξεκινήσουμε πρώτα ότι το ποδόσφαιρο τυφλών είναι ένα παραολυμπιακό άθλημα εδώ και 20 χρόνια. Και όπως βλέπετε στα δεξιά μου εδώ, είναι η μπάλα ενηλίκων. Με αυτή παίζουν λοιπόν στο ποδόσφαιρο τυφλών σε όλο τον κόσμο. Πριν 1,5 χρόνο περίπου, είχα κάνει ένα παραμύθι τη Βέρδη Μαγική Κακέρα. Και επειδή δούλευα για χρόνια στη σχολή τυφλών ως προπονητή σκάκι, ήθελα να κάνουμε και θεατρική αφήγηση αυτού του παραμυθιού. Έτσι λοιπόν στη σχολή τυφλών είχαν φέρει ένα μικρό παιδί, 3 χρονών, για να μπορέσει να αφηγηθεί ένα γρίφο μέσα από το παραμύθι. Και εγώ σκέφτηκα ως ένα ωραίο δώρο να του δώσω μία μπάλα ποδοσφαίρου τυφλών. Εκεί λοιπόν συνειδητοποίησα ότι μου πήρε 20 χρόνια να καταλάβω ότι δεν υπήρχε μία μπάλα για τυφλά παιδιά. Έτσι λοιπόν υλοποιήσαμε ένα πρόγραμμα την περσινή χρονιά και από φέτος είμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο, και είναι η μπάλα που βλέπετε αριστερά μου, όπου με αυτή την μπάλα λοιπόν τη μοιράζουμε δωρεάν σε όλα τα τυφλά παιδιά, σε Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς δεν υπάρχει μια τέτοια μπάλα στο εμπόριο. Εδώ στην Ελλάδα κάναμε την παρουσίαση την προηγούμενη χρονιά και ήδη έχουν μοιραστεί οι πρώτες μπάλες στη Θεσσαλονίκη, στη Σχολή Τυφλών, αλλά επειδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από όλο τον κόσμο, ήδη έχουμε μοιράσει σε παραπάνω από 20 χώρες. Μπράβο σας. Θέλω να μου πείτε πώς μπορούν και παίζουν ποδόσφαιρο με αυτή την μπάλα τα παιδιά. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο τυφλών είναι ένα παραολυμπιακό άθλημα, αλλά είναι ένα extreme παράλληλα άθλημα. Υπάρχουν πιο ασφαλή αθλήματα για τους τυφλούς, όπου από τη μία πλευρά είναι η μία ομάδα και από την άλλη η άλλη. Και έτσι λοιπόν σκεφτόμαστε και αντιλαμβάνομαστε ένα τυφλό άνθρωπο στην πόλη μας με ένα μπαστούνι ή με ένα σκύλο οδηγό. Όμως όταν παίζει ποδόσφαιρο τυφλών, αφήνει τον μπαστούνι έξω από τον αγωνιστικό χώρο, όπου είναι 40 μέτρα επί 20, και είναι ένα ομαδικό άθλημα, άρα χρειάζεται συνεργασία με άλλους 4 ολικά τυφλούς ποδοσφαιριστές. Και το πιο ωραίο είναι ότι σκοράρουν σε ένα βλέποντα τερματοφύλακα. Όμως... άρα σε κάθε προπόνηση και σε κάθε αγώνα είναι όλοι, είμαστε όλοι μαζί και βλέποντες και τυφλοί. Όμως εγώ παρακολούθησα τέλος πάντων διάφορα πράγματα, βιντεάκια για τη δημιουργία σας και βέβαια το πώς παίζουν ποδόσφαιρο. Αυτή η μπάλα όμως έχει και ένα κουδούνισμα για να μπορούν να ακούνε, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Θα την ακούσουμε κιόλας. Είναι μια μπάλα η οποία είναι μικρότερη σε διαστάση, είναι γύρω στα 250 γραμμάρια, έχει 4 εσωτερικούς μηχανισμούς και είναι μια μπάλα, όπως λέω εγώ, αγαπησιάρικη, γιατί είναι μικρή σε διαστάση και μπορεί έτσι λοιπόν το κάθε παιδί να την παίρνει μαζί του στο σχολείο, είτε σε ειδικό είτε σε γενικό σχολείο. Και άλλωστε αυτό είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που λείπει σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή, όπως σκεφτόμαστε και στα δικά μας τα γενικά σχολεία, υπάρχει υποστήριξη από κατάλληλους δασκάλους στα μαθήματα. Όταν όμως έρχεται η ώρα της γυμναστικής, εκεί υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Καθώς δεν υπάρχει το κατάλληλο εκπαιδευτικό εργαλείο ένταξης για να μπορέσουμε να παίξουμε όλοι μαζί. Τώρα πλέον, με την μπάλα που έχουμε δημιουργήσει και θέλουμε να κουβουνήσει σε κάθε σχολείο και σε κάθε σπίτι τυφλού παιδιού, θα μπορεί να την παίρνει μαζί του και να πηγαίνει με τον λοιπόν στο σχολείο και να παίζουμε όλοι μαζί. Μπράβο σας, μπράβο σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δίνετε τη δυνατότητα σε αυτά τα παιδιά να μπορέσουν να ασχοληθούν με ένα άθλημα που είναι ευρέως διδεδομένο και τους αρέσει και πολύ. Αλλά επειδή έχετε γράψει και ένα παραμύθι, γιατί είχατε ασχοληθεί και επαγγελματικά και με διακρίσει στο σκάκι, θέλω να μου πείτε, γιατί ήσασταν προπονητής, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε κάποια πράγματα για αυτό το παραμύθι. Ναι. Η αλήθεια είναι ποτέ, ποτέ δεν ξέρεις από πού θα ξεκινήσεις και πού θα καταλήξεις. Το βλέπουμε κιόλας, λοιπόν, να πούμε. Η δική μου ενασχόληση. Εντάξει. Η δική μου ενασχόληση με το χώρο, με το σκάκι, αρχικά ως αθλητής και μετά ως προπονητής, με οδήγησε στη σχολή τυφλών το 1994 ως προπονητής σκάκι. Ταξιδεύουμε λοιπόν στο εξωτερικό, ξεκίνησε μετά η ιστορία με το ποδόσφαιρο τυφλών και πλέον ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο, είτε εγώ ως διαιτητής, ως εθελοντής, είτε ως υπεύθυνος διαιτησίας. Και τα τελευταία 3 χρόνια έχω δημιουργήσει μια σειρά παιδικών σκακιστικών παραμυθιών, η Βέρα η Μαγική Σκακέρα, όπου αύριο έχουμε και την παρουσίαση του δεύτερου βιβλίου στον Ιαννό, στο παιδικό Ιαννό στη Θεσσαλονίκη, στη Μητροπόλιο, απέναντι από τη Μητρόπολη. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά τα βιβλία. Mm-hmm. Ναι, είναι πείτε για όλους, αλλά όμως, ναι, επειδή όμως θέλουμε να είναι ακριβώς για όλους, έτσι λοιπόν η σχολή τυφλών διατίθεται δωρεάν στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη σε γραφή Braille και όπως είπαμε και από την προηγούμενη χρονιά, πλέον και σε θεατρική αφήγηση. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε και κάποια δώρα από ό,τι μου λένε να δώσουμε.
Η αλήθεια είναι ακριβώς. Ναι, ήρθα προετοιμασμένος. Οπότε έχουμε βόρα για όσα βιβλία θέλετε εσείς. Μπορούμε να πούμε 5 βιβλία να τα μοιράσουμε στους τηλεθεατές. Εμείς να κάνουμε ένα κάλεσμα και εκτός από αύριο που είναι η παρουσίαση του βιβλίου, την Τρίτη μετά το Πάσχα, θα έχουμε 60 νέους από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από ένα εγκεκριμένο πρόγραμμα, το Erasmus Plus Αθλητισμός, που υλοποιείται από την ΕΒΒΜ, από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης. Το θέμα του προγράμματος είναι μία μπάλα για όλους τους νέους. Και στο Κόσμος, λοιπόν, την Τρίτη μετά το Πάσχα το απόγευμα, θα έχουμε ένα βιωματικό τουρνουά. Τουρνουά εναντίον τριών ατόμων. Που με κλειστά μάτια θα έχουμε ευστοχή απέναντι και θα χαρούμε όλους να σας δούμε εκεί πέρα. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και πριν σας αποχαιρετήσω να πούμε ότι θα ανεβάσουμε μία φωτογραφία με 5 αντίτυπα στο Facebook και στο Instagram. Θα είναι βιβλία αυτά για ενήλικες. Τι ακριβώς βιβλία θα είναι, κύριε Μάστορα, ή για παιδιά που δεν έχουν όραση? Είναι για παιδιά, μπράβο, είναι αυτό το βιβλίο. Μπράβο. Είναι για παιδιά, είναι για όλους. Είναι μισό σκακιστικό παραμύθι μια ιστορία και μισό είναι παραμύθι γύρω από το σκάκι. Άρα είναι ένα παραμύθι για όλους. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.